Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Πινάς και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε το unboxing και κάποιες μικρές δοκιμούλες το Xiaomi Mi 9 TAF. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι την συσκευή επέλεξα να αγοράσω από το AliExpress, καθώς ένας συγκεκριμένος πολιτής ήταν ο μόνος που είχε stock στην συσκευή. Παρ' όλα αυτά έκανε γύρω στις 17 μέρες να μου στείλει την συσκευή μου, δεν απαντούσε καν στα μηνύματα, απαντούσε μια στις 5-6 μέρες. Πλήρωσα 27 ευρώ για να μου έρθει γρήγορα και να μην πληρώσω τελωνείο. Κάποιοι πολιτές στο AliExpress υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά το πρόβλημα είναι ότι ο πολιτής θα σας πει να πληρώσετε έξτρα 37 δολάρια σε σχέση με αυτά που πληρώσατε τα 27 των μεταφορικών, γιατί η DHL έχει σχεδόν όλη την Ελλάδα σαν remote area. Δεν είναι κάτι στο οποίο φταίει ο πολιτής. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς πρωτεύουσες νομών θεωρεί η DHL ότι είναι απομακρυσμένες περιοχές. Τέλος πάντων, αναγκάστηκα να πάω Θεσσαλονίκη ώστε να πάρω το δέμα μου και επιτέλους είναι εδώ. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Διαβάζω λοιπόν εδώ πέρα στα αγγλικά ότι αν αυτή η ταινία είναι κομμένη, σπασμένη, να κάνουμε ένα βίντεο και να το στείλουμε στον πολιτή. Βλέπω ότι είναι μια χαρά η συσκευασία μου και επίσης θα σας πρότεινα κάθε φορά που αγοράζετε κάτι ιδιαίτερα από την Κίνα, το unboxing, όταν ανοίγετε δηλαδή την συσκευασία, καλό είναι να τραβάτε και ένα βίντεο σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, ώστε να έχετε και την απόδειξη. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και την δεύτερη συσκευασία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό εδώ είναι το κουτάκι, ανανεωμένο και διαφορετικό σε σχέση με το Mi 9. Βλέπουμε στο μπροστινό μέρος ότι έχουμε το προφίλ της συσκευής μας. Βλέπουμε φυσικά το highlight της, το οποίο είναι η pop-up κάμερα. Global version φυσικά, καθώς το K20 είναι η κινέζικη έκδοση και το Mi 9 TAF είναι η global version. Αργότερα, κατά τον Σεπτέμβριο περίπου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα κυκλοφορήσει και το Mi 9 TAF Pro, το οποίο στην ουσία θα πρόκειται για την παγκόσμια έκδοση του K20 Pro. Αυτά τα λέω γιατί πολλοί από εσάς με ρωτάτε στο YouTube. Για να δούμε εδώ πέρα κάποιες πληροφορίες. Διαβάζουμε ότι είναι η έκδοση 6GB RAM, 64GB ROM και σαν χρώμα επέλεξα το μπλε, παρόλο που ήταν λίγο πιο ακριβό από το μαύρο, το carbon, το οποίο νομίζω ότι είναι το λιγότερο εντυπωσιακό χρώμα στην περίπτωση του Mi 9 TAF. Για να δούμε αν έχει κάποια άλλη πληροφορία. Δεν βλέπω τίποτα άλλο, δεν βλέπω να μας λέει τα χαρακτηριστικά του, οπότε θα τα δούμε αργότερα στην πορεία καθώς κάνουμε το unboxing. Εδώ πέρα έχουμε το πινάκι αφαίρεση στο σλότ της κάρτας SIM. Κάποια εγχειρίδια χρήσης, τα οποία όπως βλέπετε και εσείς είναι πολυγλωσσικά. Κάρτα εγγύησης, τα αφήνουμε στην άκρη. Και εδώ πέρα έχουμε μία θηκούλα, η οποία αυτή τη φορά δεν είναι θήκη σιλικόνης όπως μας είχε συνηθίσει η Xiaomi, αλλά είναι μία σκληρή θήκη, η οποία στο πάνω και το κάτω μέρος βλέπετε ότι έχει κενό και ο λόγος είναι φυσικά η pop-up κάμερα. Μου αρέσει πολύ αυτή η προσθήκη και μου αρέσει και η αίσθηση που μου αφήνει στο χέρι η συγκεκριμένη θήκη. Την αφήνω λοιπόν στην άκρη. Και εδώ πέρα έχουμε την συσκευή μας, την οποία προς το παρόν θα την αφήσω εδώ πάνω για να δούμε τα υπόλοιπα περιεχόμενα της συσκευασίας και να ασχοληθούμε αργότερα με αυτήν. Και εδώ πέρα έχουμε τον ταχυφορτιστή της συσκευής μας. Όπως βλέπετε και εσείς είναι ευρωπαϊκός ο αντάπτορας. Εδώ διακρίνω και το σηματάκι του Quick Charge 3, που υποστηρίζει και την τεχνολογία ταχυφόρτισης της Qualcomm. Τον αφήνω στην άκρη. Και εδώ πέρα φυσικά έχουμε το καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων, το οποίο είναι Type-C. Ας πιάσουμε λοιπόν την συσκευή στα χέρια μας. Ήδη βλέπουμε πόσο εντυπωσιακή και πανέμορφη είναι. Ας πιέσω το power button, το οποίο όπως βλέπετε και εσείς είναι κόκκινο και πραγματικά
Είναι μια πάρα πολύ ωραία πινελιά αυτή. Και όσο η συσκευή μας ενεργοποιείται, για να ρίξουμε μια ματιά πίσω. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υποστηρίζει 2 nanosyn, δεν υποστηρίζει όμως επέκταση με κάρτα μνήμης, δυστυχώς. Όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε η Xiaomi στις ναυαρχίδες της. Για να αφαιρέσουμε την προστατευτική ζελατίνα όμως. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιου είδους ζελατίνα, να σας πω την αλήθεια. Να καλύπτει και το μπροστά και το πίσω μέρος της συσκευής μονοκόμματα. Πάρα πολύ ωραία, και αυτό που κάποιος προσέχει σίγουρα είναι ότι δεν έχουμε notch, έχουμε πάρα πολύ μικρά περιθώρια και η συσκευή μας είναι όλο οθόνη. Για να τη δούμε λίγο καλύτερα όμως, βλέπουμε πόσο εντυπωσιακή είναι η πλάτη, αυτό το παιχνίδι που κάνει με το φως. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, μου δίνει την αίσθηση ότι είναι τριζιάστατη η πλάτη, ότι έχει βάθος. Η Xiaomi μας λέει ότι αυτό το εφέ που κάνει ήθελε να προσομοιάσει το εφέ της φλόγας, το σχέδιο της φλόγας. Προφανώς το κόκκινο χρώμα ίσως να θυμίζει πιο πολύ φλόγα. Εμένα δεν μου θυμίζει φλόγα, παρόλα αυτά είναι κάτι πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακό και όποιος το δει από κοντά σας εγγυώμαι ότι θα εντυπωσιαστεί. Εδώ πέρα διακρίνουμε σίγουρα τις τρεις κάμερες. 48 MP triple κάμερα μας λέει, έχουμε έναν τηλεφακό, έχουμε και έναν ευυργόνιο φακό και εδώ πέρα βλέπουμε το dual tone LED flash. Ο τηλεφακός και ο ευυργόνιος φακός, ναι μεν είναι ίδιος στο Mi 9 TAF και το Mi 9 TAF Pro το οποίο θα κυκλοφορήσει, αλλά είναι κατώτερες στήρες σε σχέση με τον ευυργόνιο και το τηλεφακό του Mi 9. Παρ' όλα αυτά, η κύρια κάμερα, όπως σας είπα, είναι σχεδόν ίδια, και αυτό γιατί η μόνη διαφορά η οποία εντοπίζεται είναι ότι η κάμερα του Mi 9 TAF μπορεί να τραβήξει βίντεο 4K στα 30 fps, ενώ του Mi 9 TAF Pro και του Mi 9 μπορεί να τραβήξει βίντεο 4K στα 60 fps. Αυτή είναι η μοναδική διαφορά, και μάλιστα ο Snapdragon 730, ο οποίος τροφοδοτεί την συσκευή μας, δεν υποστηρίζει 4K 60 fps, οπότε και γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος αισθητήρας στην κάμερα, ο IMX582 και όχι ο IMX586, ο οποίος υποστηρίζει το 4K 60 fps. Για να δούμε περιμετρικά τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Αυτή τη φορά έχουμε αλλαγές από την Xiaomi, καθώς βλέπω εδώ πέρα έχουμε μόνο δεξιά γρίλες του ήχου, θύρα φόρτισης Type-C και αριστερά από την θύρα φόρτισης βλέπουμε ότι βρίσκεται το slot της κάρτας SIM, το οποίο δεν βρίσκεται στα αριστερά. Και εδώ πέρα έχουμε τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης και το power button, το οποίο όπως σας είπα και πριν μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια ωραία πινελιά αυτό το κόκκινο χρώμα στο μπλε της συσκευής. Στο πάνω μέρος έχουμε και θύρα ήχου, αλλά και θύρα υπερήθρων. Και εδώ πέρα φυσικά έχουμε το highlight της συσκευής, το οποίο δεν είναι άλλο από την pop-up κάμερα. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Εδώ πέρα έχει και ένα δαχτυλιδάκι, το οποίο είναι ταυτόχρονα και LED ειδοποιήσεων. Βέβαια, το γεγονός ότι βρίσκεται εδώ πάνω δεν ξέρω πόσο χρηστικό θα είναι. Όπως και να έχει, το LED ειδοποιήσεων υπάρχει, αλλά είναι σε μία λίγο όχι και τόσο βολική θέση. Και από αριστερά, όπως ανέφερα και πριν, δεν έχουμε απολύτως τίποτα, καθώς το slot της κάρτας SIM βρίσκεται στο κάτω μέρος. Πάμε λοιπόν να σετάρουμε τη συσκευή εν συντομία και να συνεχίσουμε το βίντεο. Ωραία παιδιά, τελειώσαμε με το σεντάρισμα. Ας πούμε και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά για την συσκευή μας. Να σας πω ότι η συσκευή εξοπλίζεται με τον Snapdragon 730, είναι ένα άλλο καινούργιο chipset. Στο AnTuTu πιάνει γύρω στις 208.000. Να σας πω ότι σε σχέση με τον Snapdragon 845 του Mi 8 είναι λίγο πιο ισχυρός σε καθαρή επεξεργαστική ισχύ, αλλά χάνει σε σχέση με την GPU του 845. Σίγουρα μπορεί να παίξει τα
πιο απαιτητικά game, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι η κορυφή των επιδόσεων στα γραφικά. Από εκεί και πέρα έχουμε μπαταρία 4.000 mAh. Πέρα από αυτό, η συσκευή εξοπλίζεται με μια εντυπωσιακή οθόνη 6,39 ιντσών, η οποία δεν έχει κανένα notch, είναι τύπου AMOLED και όπως νομίζω μπορείτε να δείτε και εσείς, είναι αρκετά εντυπωσιακή. Πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει η ευκρίνειά της και τα χρώματά της. Νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η Xiaomi, έχει βελτιωθεί σε αυτόν τον τομέα σε σχέση με παλαιότερα, καμία σχέση με την AMOLED οθόνη του Mi Note 2, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν απαράδεκτη και σας το είχα τονίσει στο βίντεο που είχα κάνει. Εδώ πέρα έχουμε με κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι πολύ πιο ποιοτικό. Και αφού έχουμε τελειώσει με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, πάμε να δούμε λίγο τις ρυθμίσεις της συσκευής. Πάμε λίγο σχετικά με το τηλέφωνο. Να δούμε ότι η συσκευή μας τρέχει την έκδοση 13.9.0. Να σας πω ότι μόλις την άνοιξα τη συσκευή πήρε και αναβάθμιση. Νομίζω μπορείτε να το δείτε και εδώ πέρα. Πάμε πίσω. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε 51 GB διαθέσιμου εσωτερικού χώρου από τα 64 GB συνολικά και όπως είπαμε και πριν έχουμε 6 GB μνήμης RAM. Για να δούμε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που μου αρέσουν σε όλες τις συσκευές της Xiaomi. Αυτά είναι ο δεύτερος χώρος, τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως μια δεύτερη αυτόνομη επιφάνεια εργασίας, στην οποία έχουμε πρόσβαση μόνο με ένα ξεχωριστό κωδικό πρόσβασης ή με ένα ξεχωριστό δαχτυλικό αποτύπωμα. Και εκεί πέρα μπορούμε να έχουμε τελείως άλλες εφαρμογές, άλλους λογαριασμούς και ακόμα και διαφορετικά αρχεία. Επίσης, αν θέλουμε, επιλέγουμε να δώσουμε πρόσβαση από τον έναν χώρο στον άλλον, ώστε να βλέπουμε τα προσωπικά μας αρχεία, οπότε είναι κάτι αρκετά ασφαλές. Πάμε πίσω. Πρόσθετες ρυθμίσεις. Βοηθό σαφής. Να το ενεργοποιήσουμε. Σας το δείχνω σε κάθε βίντεο. Είναι μια floating συντόμευση, τυπάμε όπου θέλουμε στην οθόνη και μας δίνει κάποιες βασικές επιλογές όπως το navigation button. Κάποιος που δεν το βολεύει, δηλαδή δεν φτάνει καλά, μπορεί να έχει τον βοηθό αφής εδώ πέρα και να πηγαίνει να κάνει back, να πηγαίνει στις πρόσφατες εφαρμογές κτλ. Επίσης μπορούμε να κλειδώσουμε τη συσκευή μας και να βγάλουμε ένα στιγμιότυπο. Και όταν πάμε πίσω, βλέπουμε ότι χάνεται, κρύβεται στην άκρη της οθόνης. Πάμε άλλη μία φορά πίσω και πάμε στις διπλότυπες εφαρμογές. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο βλέπουμε όλο και σε περισσότερα smartphone. Στην ουσία, αν επιλέξω να ενεργοποιήσω τις διπλότυπες εφαρμογές, σε όσες από αυτές είναι συμβατές, είναι όλα τα social media παιδιά, είναι και το Viber κτλ, μπορούμε να έχουμε έναν κλόνο της εφαρμογής, να έχουμε δύο Facebook και να μπορούμε να συνδεθούμε σε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς στο Facebook. Στο Facebook μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό, αλλά σε εφαρμογές όπως το Viber, όταν έχετε δύο κάρτες SIM, είναι σημαντικό, καθώς μπορείτε να έχετε δύο Viber στην συσκευή σας. Πάρα πολύ ωραία. Αφού τελειώσαμε με τα του λογισμικού, θα ήθελα να τεστάρουμε για αρχή το δαχτυλικό αποτύπωμα, το οποίο μας ενημερώνει η Xiaomi ότι είναι 7ης γενιάς και είναι πιο γρήγορο και επίσης είναι μεγαλύτερη η επιφάνεια. Για να δούμε κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο, βλέπουμε εδώ πέρα το σηματάκι, πατάω και ανοίγει. Για να ξαναδοκιμάσουμε. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, το δαχτυλικό αποτύπωμα είναι γρήγορο, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πιο γρήγορο σε σχέση με τις προηγούμενες γενιάς.
Είδα μια διαφορά στο ότι αν πάω το χέρι μου λίγο πιο δεξιά, το δάχτυλό μου πιο αριστερά, μπορεί να ξεκλειδώσει σε αντίθεση με το Mi 9 ή το OnePlus 6 Tough που είχα δοκιμάσει. Απλά πάλι, από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποιο φυσικό περιορισμό ώστε να τοποθετούμε με ακρίβεια το δάχτυλό μας, πολλές φορές μπορούμε να το τοποθετήσουμε πιο πάνω, πιο αριστερά, πιο δεξιά και να μην πιάσει. Σίγουρα η ταχύτητα δεν έχει καμία σχέση με τους κλασικούς αισθητήρες δαχτυλικού αποτυπώματος. In display αισθητήρες δαχτυλικού αποτυπώματος νομίζω ότι θέλουν ακόμα δουλειά. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ταχύτητά τους. Θέλουμε να βελτιώσουμε το πόσο ανθεκτική είναι λίγο στην σκόνη. Αν έχουμε λίγο λερωμένα τα χέρια μας και τα λοιπά, δυσκολεύεται να ξεκλειδώσει. Αν τα έχουμε λίγο βρεγμένα, επίσης συμβαίνει το ίδιο. Και σίγουρα θα θέλαμε πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια και θα δείτε ότι σύντομα θα δούμε και τέτοιες υλοποιήσεις. Θα μπορούμε να ξεκλειδώσουμε την οθόνη μας αγγίζοντάς την σε όλο το κάτω μέρος ή ακόμα και σε ολόκληρη την οθόνη. Οπότε εγώ προσωπικά δεν είμαι ικανοποιημένος ακόμα με κανέναν αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων ο οποίος βρίσκεται μέσα στην οθόνη και θα προτιμούσα τον κλασικό αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Πάμε να δούμε όμως και το ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Βλέπουμε εδώ πέρα διαχείριση δεδομένων προσώπου. Ήδη έχω προσθέσει το πρόσωπό μου αυτήν την στιγμή και να δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε κλικ στο power button και από εκεί και πέρα να σύρουμε την οθόνη μας, να ανοίξει pop-up κάμερα και να αναγνωρίσει το πρόσωπό μας. Εδώ πέρα να σας πω ότι είμαι πίσω από την κάμερα. Δεν με βλέπει καλά και παρόλα αυτά βλέπω ότι λειτουργεί άψογα το ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Απλά το σπαστικό για μένα είναι το γεγονός ότι πρέπει να πατήσω όπως και δίποτε το power button, να σύρω και να ανοίξει. Απλά θα ήθελα να προσθεθεί η λειτουργία όπως είχαμε σε κάποιες άλλες συσκευές, τις οποίες όταν τις είχαμε τοποθετημένες σε μία επιφάνεια, με το που τις σηκώναμε, τότε κατευθείαν μας αναγνώριζε το πρόσωπο. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Θα ήθελα πάρα πολύ με το που πιάνω την συσκευή μου από κάτω να ανοίξει pop-up κάμερα και να με αναγνωρίσει. Ή αν γινόταν να μου δινόταν η επιλογή κατευθείαν με το που πατάω το power button να μην χρειάζεται να σύρω, αλλά να εμφανιστεί η pop-up κάμερα και να αναγνωρίσει το πρόσωπό μου. Αυτές τις βελτιώσεις θα ήθελα, οι οποίες κάλλιστα θα μπορούσαν να γίνουν και είναι καθαρά θέμα λογισμικού. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Για μένα δεν σημαίνει ότι είναι το ιδανικό για όλους. Αφού σας έδειξα και αυτά που ήθελα στο λογισμικό, αυτό που θα ήθελα να κάνω αυτή τη στιγμή θα ήταν να τσεκάρουμε λίγο την καμερούλα κόντρα στο Honor Play. Για να το φέρω και αυτό δίπλα. Το οποίο είναι μια πολύ υποτιμημένη συσκευή όσον αφορά την φωτογραφία. Ας βγάλω πρώτα με το Honor Play. Πάμε εδώ πέρα και με το Mi 9 Tough. Να βγάλουμε και το αγαλματίδι από την ίσο του Πάσχα με τη μία και με την άλλη συσκευή. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα ήθελα να βγάλω και με την λειτουργία 48 MP την ίδια περίπου λήψη για να δούμε τι διαφορά θα μπορούσε να έχει. Για να δούμε πώς θα πάει η συσκευή μας. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλή ευκρίνεια το Mi 9 Tough. Στην αρχή όταν δεν τις είδα, όταν δεν τις ζούμερα τις φωτογραφίες, είχα την εντύπωση ότι το Honor Play τα πήγε καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, όταν ζούμερα την φωτογραφία και είδα πόσο λεπτομέρεια είχε αποτυπωθεί στο Mi 9 Tough, άλλαξα γνώμη. Για να δούμε και αυτήν την λήψη.
Σας δείχνει ότι χρησιμοποίησα την 12άρα κάμερα και όχι την 48άρα. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το Honor Play έχει αποτυπώσει με περισσότερη λεπτομέρεια, με πολύ περισσότερη λεπτομέρεια το background και την υφή του υφάσματος του ηχείου μου. Αυτό το έχω παρατηρήσει σε αρκετές συσκευές. Κάποιες συσκευές καταφέρουν να αποτυπώσουν πάρα πολύ καλά το background. Δεν είναι κάτι, δεν είναι απαραίτητα πλεονέκτημα αυτό. Βασικά δεν το κάνουν οι DSLR αυτό. Συνήθως το σημείο που εστιάζεις φαίνεται με λεπτομέρεια και το πίσω μέρος δεν φαίνεται με λεπτομέρεια. Κάποια smartphone όμως βλέπω ότι τα καταφέρουν πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Καταφέρουν δηλαδή να αποτυπώσουν με λεπτομέρεια και το σημείο εστίασης αλλά και τα σημεία περιμετρικά από το σημείο που έχουμε επιλέξει να εστιάσουμε. Βλέπουμε τώρα όμως όταν πήρα την ίδια λήψη ξανά αλλά με τη λειτουργία των 48 MP, αποτυπώθηκε με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια η υφή πίσω στο ηχείο, στο ύφασμα του ηχείου. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχα διαπιστώσει και με το Mi 9. Στη λειτουργία των 48 MP μπορούσα να αποτυπώσω πάρα πολύ καλά και το σημείο στο οποίο δεν εστιάζω. Πάρα πολλοί λένε ότι είναι καλύτερη λειτουργία των 12 MP παρά των 48. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όσες φορές επέλεξα την λειτουργία των 48 MP είδα πολύ περισσότερη λεπτομέρεια και συνολικά νομίζω καλύτερη φωτογραφία. Αλλά σίγουρα δεν είμαι και ο ειδικός στις φωτογραφίες. Τέλος πάντων, τα πρώτα θέματα είναι αρκετά καλά. Σίγουρα μετά το τέλος του βίντεο θα σας τα δείξω αυτά τα δειγματάκια όπως κάνω συνήθως και στα συγκριτικά κάμερας. Αυτό που μένει τώρα είναι να δοκιμάσουμε την selfie κάμερα. Για να το γυρίσουμε στην μπροστινή. Οκ. Πάρα πολύ ωραία παιδιά. Για να ζυγάρουμε τις λήψεις μας. Είναι αρκετά διαφορετικές, αρκετά διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο έχουν αποτυπωθεί, έχει αποτυπωθεί το πρόσωπό μου. Παρ' όλα αυτά, και οι δύο θεωρώ ότι είναι καλές. Νομίζω ότι το Mi 9 τα πάει καλύτερα εδώ πέρα. Τα μαλλιά μου είναι πολύ πιο φυσικά, φαίνονται πραγματικά κάπως έτσι. Και νομίζω ότι κάνει καλύτερη δουλειά στο white balance το Mi 9 TAF και στην έκθεση. Η έκθεση είναι πολύ πιο σωστή σε αυτήν εδώ την φωτογραφία. Αρκετά καλή η selfie επίσης. Ενώ σε αυτήν να σου το πούμε, όχι και σε αυτήν. Απλά με μια πρώτη ματιά, ίσως επειδή είναι λίγο πιο σκοτεινή, λίγο πιο κυτρινισμένα τα χρώματα, θεώρησα ότι δεν είναι τόσο καλή, αλλά τώρα που την βλέπω καλύτερα, είναι πάρα πολύ καλή. Και η selfie έχει αποτυπωθεί με πάρα πολύ λεπτομέρεια. Οπότε είμαι ικανοποιημένος και από την selfie κάμερα. Το βλέπουμε ξεκάθαρο εδώ πέρα. Και τα μαλλιά μου είναι πολύ πιο φυσικά. Ενώ στο Honor Play λες και έχω βάλει ζελέ. Και τα γένια και γενικά τα πάντα, το χρώμα της επιδερμίδας είναι πιο σωστά στο Mi 9 TAF, οπότε έχουμε να κάνουμε με μια καλή selfie, καθώς και το Honor Play γενικά έχει καλή selfie. Αφού τσεκάραμε και την κάμερα, πάμε να τσεκάρουμε και τον ήχο της συσκευής και να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Ας ξεκινήσουμε με το Mi 9 TAF.
Πάμε και με το Honor Play. Ωραία παιδιά, νομίζω πήρατε μια καλή ιδέα. Είδαμε ότι ο ήχος είναι αρκετά δυνατός στο Mi 9 TAF, αρκετά πιο δυνατός από το Honor Play, το οποίο βέβαια δεν έχει και το πιο δυνατό ηχείο, βέβαια είναι αρκετά καθαρό θα σας πω το ηχείο του Honor Play, και του Mi 9 TAF είναι αρκετά καθαρό ηχείο, απλά σίγουρα όταν το βάζετε στο τελευταίο επίπεδο της έντασης, επειδή έχει και τόσο ισχυρή ένταση, θα έχει μια μικρή παραμόρφωση, οπότε σας συνιστώ να το κάνετε ένα κλικ 2 κάτω, καθώς πάλι θα είναι αρκετά δυνατή η ένταση. Ωραία παιδιά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. Να σας πω ότι η συσκευή μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε το γεγονός ότι δεν έχει notch, μου αρέσει το γεγονός ότι έχει αρκετά μεγάλη μπαταρία. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ η πλάτη της, είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ εντυπωσιακή. Έχει ένα βάθος η πλάτη, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η Xiaomi με αυτό το σχέδιο. Όλες οι λεπτομέρειες μου άρεσαν, όπως και αυτό το κόκκινο power button, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, προσδίδει ένα χαρακτήρα στην συσκευή. Μου αρέσει που δεν προεξέχουν οι κάμερες, σίγουρα μου αρέσει πολύ ότι έχει 4.000 mAh μπαταρία. Το chipset δεν με χαλάει καθόλου, καθώς έχει τις επιδόσεις του Mi 8 σε επεξεργαστική ισχύ, απλά δεν έχει την τόσο δυνατή GPU, παρόλα αυτά μπορείτε να παίξετε όλα τα απαιτητικά παιχνίδια. Αν κάποιος είναι τόσο φανατικός gamer και θέλει να παίζει μελλοντικά πολύ βαριά παιχνίδια, εντάξει, ας πάει σε κάποιο που έχει τον Snapdragon 855 ή ακόμα και τον 845, π.χ. το Mi 8 ή το Pocophone, καθώς έχουν πιο ισχυρή GPU. Και βλέπετε πόσο εντυπωσιακή είναι η οθόνη χωρίς notch. Όχι ότι με χαλάει το notch του Mi 9 ή γενικά το water drop notch, αλλά πόσο πιο καθαρό είναι το look, πόσο πιο clean είναι το look της οθόνης χωρίς να έχουμε τον περισπασμό του notch. Σίγουρα το highlight της συσκευής είναι εδώ πέρα το φουτουριστικό κομμάτι της, η μπροστινή κάμερα, η οποία νομίζω το παρατηρήσατε και εσείς, έχει και ένα LED flash και κάθε φορά που ανοίγει κάνει και ήχο, ο ήχος αυτός αλλάζει βέβαια. Και πάνω εδώ πέρα, σε αυτό το δαχτυλιδάκι μπορείτε να το δείτε, έχουμε και το LED ειδοποιήσεων το οποίο σας είχα αναφέρει πιο πριν. Και κάτι το οποίο ξέχασα να σας αναφέρω όσον αφορά την pop-up κάμερα, είναι ότι αν η συσκευή ανιχνεύσει πτώση, τότε η pop-up κάμερα κλείνει ώστε να προστατευτεί και να μην έχετε πάθει κάποια ζημιά, και καθώς θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι αρκετά σημαντικό από εσάς, πάρα πολύ σκέφτεται ότι τι θα γίνει σε περίπτωση που πέσει η συσκευή μου και την έχω ανοιχτή, θα ανιχνεύσει μέσω του γυροσκοπικού αισθητήρα ότι υπάρχει κάποια πτώση και θα κλείσει προτού προλάβει να πέσει, τουλάχιστον θα κλείσει σε ένα μεγάλο ποσοστό πριν βρεθεί η συσκευή σας στο έδαφος, κάτι το οποίο φυσικά και δεν σας το εύχομαι. Τελειώσαμε και με την pop-up κάμερα, με αυτό που ξέχασα να σας αναφέρω, και το μεγάλο ερώτημα είναι Mi 9 ή Mi 9 TAF. Άμα θέλεις μπαταρία, κάμερα, επιδόσεις όλα σε ένα πακέτο, πάνε στο Mi 9 TAF. Αν είσαι gamer και θες το πιο δυνατό chipset, θες λίγο καλύτερη κάμερα γιατί θα δουλεύεις πολύ και το ultra wide και τον τηλεφακό, δεν σε πειράζει που θα χάνεις λίγο σε μπαταρία, αν και βέβαια gaming και μπαταρία είναι ένα θεματάκι. Θέλεις να είναι λίγο πιο λεπτή η συσκευή σου, πάνε στο Mi 9 TAF. Όπως και να έχει, όποιοι και από τις δύο συσκευές να αγοράσετε, δεν νομίζω να μείνετε παραπονεμένοι. Link φυσικά για να αγοράσετε τη συσκευή
θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε και το κανάλι μου. Και επίσης, καλό θα ήταν να κάνετε και μία εγγραφή στο Telegram, ώστε να ενημερώνεστε άμεσα με ειδοποίηση για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι το οποίο τρέχει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεό μου. Πείτε μου τη γνώμη σας για την συσκευή κάτω στα σχόλια. Σας αρέσει κάποιο smartphone να έχει pop-up κάμερα? Προτιμάτε τη λύση του Notch? Γιατί παίζει και αυτό. Αρκετοί χρήστες μου έχουν πει ότι δεν θα αγοράσουν το OnePlus 7 Pro μόνο και μόνο επειδή έχει pop-up κάμερα. Το ίδιο σκεφτόμουν και εγώ. Βέβαια, από τη στιγμή που συνήθισα και βγήκαν τόσα μοντέλα, δεν με ενοχλεί καθόλου και ίσα ίσα μου αρέσει, μου κάνει λίγο πιο φουτουριστικό αυτό το στυλ. Έτσι λοιπόν, άλλαξα γνώμη εγώ, μπορεί να αλλάξετε και εσείς. Αυτά λοιπόν από μένα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.